Ο σπουδαίος ζωγράφος Παύλος Σάμιος έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Θρήνος επίσης επικρατεί και καλλιτεχνικό χώρο από το θάνατο του σκηνοθέτη, Βασίλη Νικολαίδη, ο οποίος έχασε τη μάχη του με τον κορονοϊό. Ο Παύλος Σάμιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, από μικρός ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και το σχέδιο βοηθώντας τον πατέρα του στο εργαστήριο παπουτσιών. Αγάπησε τη θρησκευτική ζωγραφική που τον κέρδισε από πολύ νωρίς και εργάστηκε στο εργαστήριο γεωγραφίας του Διονύση Καρούσου μέχρι τα 18 του χρόνια. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στο εργαστήριο του Πάνου Σαραφιανού και πέρασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Δάσκαλοι του ήταν ο Νίκος Νικολάου στο Προκαταρκτικό και ο Γιάννης Μόραλης στο Εργαστήριο Ζωγραφικής. Ο Νίκος Νικολάου είχε σαν αρχή το σχέδιο και την παράδοση της αρχαίας ελληνικής τέχνης και ο Γιάννης Μόραλης εισήγαγε τους σπουδαστές του στη σύγχρονη τέχνη. Σπουδαίοι δάσκαλοι που τους οφείλει πολλά, όπως επίσης και στο Γιάννη Τσαρούχη, είχε την ευκαιρία να τον γνωρίσει στο Παρίσι και να μάθει τόσα πολλά για την ελληνική παράδοση, μέσα από τα μάτια ενός μοναδικού ζωγράφου που στα πρώτα του έργα τον επηρέασε πολύ. Την ίδια εποχή ήταν στη μοναδική παρέα του Μαγεμένου Αυλού, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης, μάγος του λόγου και γνώστης της ανάγκης των νέων, τους έμαθε να σκέπτονται χωρίς όρια. Από το 1978 έως το 1992 έζησε και εργάστηκε στο Παρίσι. Από το 2000 διετέλεσε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, εργαστήριο παραδοσιακής ζωγραφικής φρέσκο βυζαντινές εικόνες χειρόγραφα, έχει ζωγραφίσει με την τεχνική του φρέσκο πολλές μικρές εκκλησίες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του πραγματοποίησε 70 ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Ξανθάκου, από τον πρώτο του γάμο έχει δύο κόρες, την Πανδώρα και την Αφέα, οι οποίες ζουν στο Παρίσι.